Σα, πρόεδρε. Καλημέρα κυρία Ζαγαράκη, καλημέρα Καλημέρα. στρατιώτες. Τα θέσα όλα μαζί στο πρόλογό μου για να μην σας διακόψω, ξέρετε. Πολύ καλά το κάνατε. Κύριε Ζαγαράκη, είχαμε τα προβλήματα, ξεκινήσω από τις τελευταίες βροχοπτώσεις, τα προβλήματα που είχαν όλες τις περιοχές. Υπήρξαν κάποιες μικροκατολιστήσεις, δεν είχαμε μεγάλες κατολιστήσεις. Πέτρες δηλαδή πέσανε στους δρόμους. Μάλιστα εγώ επειδή πηγαίνω καθημερινά στη Βιλιάνο, γιατί εκεί υπηρετώ, σε όλη τη διαδρομή τέτοια φαινόμενα είχαμε και προς εκείνη τη μεριά και το ίδιο φαινόμενο είχαμε και προς αλλού. Δεν ήταν παρά το ότι αναμένεται μεγάλη κακοκαιρία όπως τουλάχιστον διαφημίζανε και υπήρξε, η νεροπομπή ήταν μεγάλη. Υπήρχαν έντονα φαινόμενα, ναι. Δεν είχαμε τα προβλήματα που θα μπορούσαμε να έχουμε και επειδή συνηθίζουμε να γκρινιάζουμε πάντα, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι σε τέτοια δυστυχώς φαινόμενα ο ανθρώπινος παράγοντας είναι δύσκολο να τα προβλέψει, να τα αντιμετωπίσει ή όποιος και να είναι ο ειδικός ή ο υπεύθυνος ενός Δήμου ή ενός κράτους ή μιας δημαρχίας ή μιας περιφέρειας. Είναι πολύ δύσκολο. Μπορεί να προλάβεις κάποια πράγματα αν έχεις προνοήσει, να έχεις καθαρίσει κάποια ρεύματα που έγιναν και τέτοιες αμοιβαιότητες, τέτοιες ενέργειες, δηλαδή οι περιφέρειες της Ενώσης του Δήμου, φαντάζομαι, και μέσα στις Ενώσεις του Δήμου σίγουρα, γιατί είχαν έρθει εδώ με ο κύριος Φανταζής, με τον κύριο, δεν θυμάμαι το όνομά του, τον μηχανικό της περιφέρειας για τα ρεύματα, προχωρήσανε στις καθαρισμούς ρευμάτων, κάποια δεν τα καθαρίσανε, οφείλουμε να το πούμε, όμως ακόμα γίνεται προσπάθεια. Προηγουμένως, λίγη ώρα πριν να με πάρετε, περίπου καμιά ώρα πριν, ήταν εδώ ο κύριος Φανταζής και κοιτάζαμε ένα ρεύμα για να μπει για τέτοια μηχανάκια και καθαριστεί. Γίνεται μια προσπάθεια να προλάβουμε και να μην θεραπεύουμε. Όμως, ό,τι και να κάνουμε, γι' αυτό λέει η δική μου εμπειρία, ό,τι και να κάνουμε, όπως και να το κάνουμε, σε έντονα καιρικά φαινόμενα, σε έντονες νεροπομπές, είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί και να μην έχεις κάποια προβλήματα. Είχαμε, έχουμε και θα έχουμε. Η γκρίνια λοιπόν κατανοητή, αλλά όσο γκρίνια και να υπάρχει, και στην επόμενη μεγάλη νεροπομπή πάλι τα ίδια προβλήματα θα έχουμε και πάλι γκρίνια θα έχουμε. Αντί να γκρινιάζουμε όλοι, καλό θα είναι να κάτσουμε να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να προλάβουμε κάποια πράγματα και τα προλαμβάνει αυτά μόνο δουλεύοντας καιρό ειρήνης και όχι στον πόλεμο. Και εγώ είδα τη μέρα σωστό. Εκείνη ερχόμενος προς τη Ιεράπετρα, γιατί έψαχνα γύρω την περιοχή για να δω πως έχουμε προβλήματα. Για να μπορεί ο κόσμος να περάσει και όπως ειδοποίησα, είχαμε σε συνεχή επικοινωνία με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, τον υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας, τον Δήμαρχο Δηλαδή, τον οποίο ενημέρωνα για πού έχει πέτρες, πού χρειάζεται να μεταβεί αυτό το μηχάνημα για να καθαρίσει, τι χτυπεί, τι σκοτωθεί κανεί άνθρωπο. Και είδα ανθρώπου, είδα την υπηρεσία του Δήμου, τη ΔΕΙΑΗ, την παλιά ΔΕΙΑΗ, στο να ξεφράζουν φρεάτια. Θα μου πείτε, μα εκείνη τη στιγμή. Εγώ πιστεύω ότι θα έγινε και πιο μπροστά κάτι, αλλά εκείνη τη στιγμή μαζεύουν από χώρους που εμείς όλοι μας και έχουμε ευθύνη, το έχουμε πει πολλές φορές. Οι πολίτες δεν είμαστε άμεροι ευθυνών. Όταν αφήνουμε τα κλαδιά από τα θερμοκήπια απ' έξω, όταν αφήνουμε τα κλαδιά από τα δέντρα που κόβουμε απ' έξω, σε ένα πλημμυρικό φαινόμενο όπως ήταν το προχθεσινό, γιατί ήταν ένα πλημμυρικό φαινόμενο, θα τα πάρει, θα παρασύρει. Και πού θα τα πάει, θα πάνε να κάτσουν εκεί που είναι τα φερτά υλικά, θα κάτσουν εκεί που είναι τα φρεάτια, θα εμποδίσουν λοιπόν την αποκομιδή του νερού και θα δημιουργήσουν προβλήματα. Άρα οι υπηρεσίες, εγώ τις είδα με τα μάτια μου να τρέχουν, να προσπαθούν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούσαν και δεν νομίζω ότι μπορούσαν να κάνουν και κάτι άλλο. Όσον αφορά το άλλο που είπατε και τις σωλήνες, δεν ξέρω, δεν έχω καμία ενημέρωση. Αυτό από το μόνο, η μόνη ενημέρωση που έχω. Γιατί ο Μύρτος, κυρία Δεγκαράκη, το λέω με λύπη μου, αισθάνεται και είναι πολύ, πολύ σκληρό αυτό που θα σας πω, αισθάνεται την εγκατάλειψη. Αισθάνεται ότι ζει εγκαταλειμμένο. Δεν ξέρω αν τα άλλα χωριά έχουν την ίδια αντιμετώπιση. Εμείς αισθανόμαστε ότι δεν υπάρχουμε. Αυτό γιατί το λέτε. Σας το λέω. Ναι. Χθες το βράδυ προσπαθούμε σιγά σιγά να δείχνω κάποια πράγματα. Μπας και καταλάβουν, μπας και τεθούν κάποιοι απέναντι στις ευθύνες τους και καταλάβουν ότι έχουν υποχρεώσει απέναντι στις πολίτες των χωριών. Χθες το βράδυ έδειξα, έβγαλα μια φωτογραφία για να μην νομίζω ότι λέω ψέματα.
έχω κάνει ένα αίτημα περίπου 20 μέρες και ζητώ να έρθουν να μου συντηρήσουν τις λάμπες, το χαμηλό φωτισμό, το δομικό φωτισμό. Χθες το βράδυ τις μέτρησα. Από τις 25, 20 καμένες ή και οι πέντε ανάβανε. Πήγαμε σήμερα το πρωί με τον κύριο Παταζή μαζί, είχαν πέσει κάτι διακόπτες. Εγώ τους σήκωσα. Θα δω το βράδυ αν ήταν με τους διακόπτες ή αν δεν ήταν. Θα το δω το βράδυ. Όμως πρωί 20 μέρες έχω ζητήσει. Το ίδιο συμβαίνει και στην παραλία και το ίδιο συμβαίνει και στις λάμπες που βγαίνουν έξω. Ναι. Εδώ επίσης, η Ιερά Πέτρα είναι σκοτεινή σε πολλούς δρόμους. Ναι. Δηλαδή ο περιφερειακός δεν έχει ρεύμα, ας πούμε, ή κάποιες εδώ γειτονιές δεν έχουν ρεύμα. Όμως αυτό για τους πολίτες δεν λέει κάτι. Για τους πολίτες είναι ένα αίτημα το οποίο οφείλει να αποκατασταθεί. Ο πολίτης δεν είναι υποχρεωμένος να ζει στο σκοτάδι. Ναι. Δεν μπορείς από τον πολίτη να ζητάς μόνο να παίρνει, να πληρώνει και όταν είσαι. Όταν πρέπει να του προσφέρεις κάτι, να του προσφέρεις. Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι τα ηλεκτρολόγια που είχε ο Δήμος είναι δύο, αυτό το επιχείρημα το γνωστό που το ακούμε χιλιάδες φορές. Καταλαβαίνουμε ότι η κρίση έχει επηρεάσει τον Δήμο. Αλλά ποια κρίση έχει επηρεάσει τον Δήμο? Όταν προχθές βγάλανε οικονομικά στοιχεία τα οποία δείχνουν να ευημερούν τα Δήμο. Αν η ευημερία του Δήμου, προκύπτει μέσα από την εγκατάλειψη των χωριών και μέσα από την εγκατάλειψη υποχρεώσεων του. Των πολιτών, τότε αυτό δεν είναι ευημερία, αυτό είναι δυστυχία για τους πολίτες. Η οικονομική ευημερία, η πλεόνασμα σε ένα Δήμο μένει, εάν μπορείς να προσφέρεις στους πολίτες σου και μετά που ικανοποιείς τις ανάγκες των πολιτών σου, έχεις πλεόνασμα. Εάν το πλεόνασμα δημιουργείται στερώντας από τους πολίτες σου βασικά αγαθά, αυτό δεν λέγεται πλεόνασμα. Λέγεται μια πρόσκαιρη οικονομική. Ένα πρόσφυρο οικονομικό περίσσευμα το οποίο ουσιαστικά αφαιρείς από την ευημερία των πολιτών σου. Μη έχοντας λάμπες, μη συντηρώντας τους δρόμους, μη χίλια δυο. Και ένα είναι αυτό. Ένα είναι αυτό με τις λάμπες που είναι το λιγότερο. Επί δύο εβδομάδες τώρα, έχω πει και άλλη φορά ότι από το Δεκέμβριο πέρυσι περιμένω να συντηρήσουμε κάποια πράγματα. Έχω κάνει χαρτί, το έχω ζητήσει από το Δήμο. Τίποτα. Έχω ζητήσει να έρθουν να μου πούνε πού μπορώ να κάνω σε τρία σημεία που είναι η κάδη μια κατασκευή, να βάλω τους κάδους μέσα, να είναι όμορφο για το χωριό. Τους είπα να μου πούνε τι μπορεί να αναλάβει ο Δήμος, τα υπόλοιπα να βάλω εγώ μέσα ή να βάλει ο Σύλλογος. Θα στηρίξουμε λέει την προσπάθεια. Δεν ζητάμε να τα κάνει όλα ο Δήμος αν δεν μπορεί. Ακόμα περιμένουμε. Μου είπαν να έρθουν την προηγούμενη Παρασκευή. Ακόμα περιμένω. Υπάρχει μια κοροϊδία, κύριε Ζαχαράκη. Υπάρχει μια κοροϊδία. Δεν ξέρω αν κοροϊδεύουν τους προέδρους υπόλοιπους με αυτόν τον τρόπο. Εμένα δεν τους επιτρέπω να κοροϊδεύουν έτσι. Θέλω καθαρές και ειλικρινείς κουβέντες. Δεν έχουν δυνατότητα, δεν μπορούμε, δεν ερχόμαστε. Το να με έχουν από τις 8 η ώρα μέχρι τις 3 η ώρα να περιμένω και να με κοροϊδεύουν, αυτό δεν τιμά ούτε αυτούς που το κάνουν, ούτε αυτούς που θέλουν να έχουν συνεργασία μαζί μου. Εγώ δεν μπορώ να λειτουργώ με αυτόν τον τρόπο. Θέλω καθαρές κουβέντες, δεν μπορούμε. Καταλαβαίνω τι σημαίνει οικονομική ένδυα, καταλαβαίνω τι σημαίνει έλλειψη υπαλλήλων, καταλαβαίνω τα πάντα. Την κοροϊδία δεν την καταλαβαίνω. Και αυτό συνεχίζουν να κάνουν επιμονή μου βάση όσον αφορά το χωριό. Κοροϊδία σε ένα πολιτιστικό κέντρο. Εγώ τους το πήγα, εγώ το έφερα στον Δήμο. Το έφερα με συνεργασία του συνεταιρισμού, συμφωνήσαμε, υπογράψαμε, πλήρωσα τα συμβολογραφικά, πλήρωσα τα πάντα και το παρέδωσα στον Δήμο το καλύτερο ακίνητο του Μύρτου. Ήρθε η προηγούμενη αρχή, έβαλε 30.000 το καλούπα, έχει γίνει το καλύτερο ακίνητο του χωριού. Θέλει κάποια πράγματα. Μα ένας δεν πρέπει να μας πει πότε επιτέλους θα τελειώσει αυτό το πράγμα, να μην ψήνομαι όταν κάνουμε μια εκδήλωση στη βροχή μέσα και ψάχνουμε τα πέντε τα κτίρια για να μην βρεχόμαστε. Τουαλέτες θέλουν να φτιαχτούν. Δηλαδή τι ζητάμε, παράλογα πράγματα ζητάμε. Τι ζητάμε. Την καθαριότητα όχι δύο χρόνια. Και την προηγούμενη τετραετία και συνεχίζεται και σε αυτή την τετραετία. Εμείς την κάναμε μέσα από ελάχιστα χρήματα μαζί ο Δήμος, 1528 ευρώ, σας το είπα, μου απάντησε ο Δήμαρχος ότι δεν έχουν δώσει παραπάνω σε άλλα χωριά. Αυτό είναι απάντηση. Επειδή δεν έχουν δώσει σε άλλα χωριά, με 1528 ευρώ θα κρατήσω ένα χωριό προς το Μύρτος με επιβάρηση 2.500 άτομα όλο το καλοκαίρι. Άρα λοιπόν, αναγκάζομαι να πουλώ DVD για να μαζεύω λεφτά να καθαρίζω το χωριό. Αναγκάζομαι να κάνω εκδηλώσεις για να μαζεύω λεφτά να συντηρώ το χωριό. Ναι, αλλά εμείς ζούμε με την πικρία
ότι αν εμείς δεν κάνουμε κάτι, δηλαδή φανταστείτε, εμείς δεν τα κάναμε αυτά. Το χωριό πώς θα ήταν, σε τι κατάσταση θα ήταν. Και δεν το έχουμε στην κατάσταση που πρέπει να το έχουμε και που θέλουμε να το έχουμε, γιατί η βοήθεια από το Δήμο είναι ελάχιστη. Μας κάμανε, μας βγάλανε από την παραλία το κάγκελο. Ωραία, το κάμανε. Μας σώσανε το πάρκι, το κάμανε. Να κάνουμε κι άλλα. Να κάνουμε κι άλλα, να συνεργαστούμε, να κάνουμε κι άλλα. Να θέλουμε να συνεργαστούμε. Δεν θέλουν συνεργασία, δεν το θέλουν το μύθο. Λυπάμαι που το λέω, λυπάμαι πάρα πολύ. Θα φύγω με την μικρή, να τελειώσω την πενταετία. Δεν ξέρω αν τελειώσω καν. Δεν ξέρω καν να τελειώσω την πενταετία. Είμαι απογοητευμένος, αηδιασμένος, έλεγα, από τη συμπεριφορά κάποιων. Ο Δήμαρχος, η σχέση μας, η προσωπική είναι μηδέν και κάτω του μηδενός. Αισθάνεται ότι εγώ θα είμαι αντίπαλός του στις επόμενες εκλογές. Εάν χρειαστεί, θα είμαι. Το δηλώνω. Εάν χρειαστεί, δεν έχω καμία πρόθεση να είμαι υποψήφιος πουθενά. Έχω αποφασίσει να τα εγκαταλείψω εντελώς. Αλλά εάν χρειαστεί, θα είμαι. Δεν μου έχει αφαιρέσει κανείς τα πολιτικά μου δικαιώματα, δεν μου έχει αφαιρέσει κανείς την ικανότητα και αυτά που νομίζω εγώ που χρειάζεται για να είναι κάποιος δήμαρχος. Και εν πάση περιπτώσει, δεν κάνει και κάτι για να μην είμαι. Μάλιστα. Δεν κάνει και κάτι για να μην είμαι. Και αν χρειαστεί, θα είμαι. Το δηλώνω κατηγορηματικά. Πολλές φορές. Και ικανότητες έχω, και εντυμότητα έχω, και ήθος έχω, και ποιότητα έχω. Αν το έτσι το εκλαμβάνει και γι' αυτό εγκαταλείπει το χωριό, κάνει ολέθριο λάθος. Έχουμε να μιλήσουμε περίπου τρεις μήνες, μηδενικές οι σχέσεις μας. Μηδενικές. Με πρόεδρο ενός χωριού, τουριστικού, με 2.500 κατοίκους, με όλο το καλοκαίρι, με τόσες ανάγκες στο χωριό, το αγαπά το χωριό. Πώς το αγαπά το χωριό? Δεν το θέλει το χωριό. Για τον μόνο που ενδιαφέρεται είναι το μακρύ γυαλό. Λυπάμαι το λέω δημόσια. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο πέρα από το μακρύ γυαλό. Έχει έναν αντιδήμαρχο, ο οποίος θεωρητικά είναι το χωριό. Είναι μακρύ γυαλού και το χωριό. Δεν είναι το χωριό. Είναι μόνο το μακρύ γυαλού. Ο οποίος. Καλά θα κάνει τώρα που έρχονται οι αλλαγές αντιδημάρχων να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε κάποια θέματα. Γιατί διαφορετικά δεν είναι έτσι που θέλουν να τα δείχνουν στην κοινωνία μέσα από τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τα έργα που γίνονται στην Ιεράπετρα αυτή τη στιγμή, αν γίνεται και αν γίνει κάτι, θέλουν συνεργασία, θέλουν δουλειά. Δεν θα πω τίποτα άλλο, είμαι εντελώς απογοητευμένος, αηδιασμένος θα έλεγα. Λυπούμε που τη χάνει να κάνει τον πρόεδρο σε μια συγκυρία δύσκολη οικονομική, το οποίο κατανοώ. Δεν ζητώ πολλά. Λίγη βοήθεια ζητούσα, λίγη συνεργασία. Ζήτησα εξ αρχής, δήλωσα ότι θα συνεργαστώ. Δυστυχώς δεν θέλουν συνεργασία, θέλουν κοροϊδία, κοροϊδεύουν. Εμένα δεν με κοροϊδεύουν. Γιατί έχω πολύ ψηλότερο πολιτικό επίπεδο από τους περισσότερους από αυτούς. Μεγαλύτερη εμπειρία πολιτική από τους περισσότερους από αυτούς. Και καταλαβαίνω πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι οι ίδιοι νομίζουν ότι καταλαβαίνω. Κοροϊδεύουνε, μας έχουν αφήσει στο έρμε. Ελάτε στο χωριό να το δείτε. Ελάτε στο χωριό να δείτε. Ελάτε στο χωριό να δείτε. Μάλιστα. Το κρατάμε με τις δικές μας δυνάμεις. Το κρατάμε με τις δικές μας δυνάμεις. Μας έχουν αφήσει στη φιλοτομία κάποιων αντιδημάρχων, κάποιων. Δηλαδή, ο μόνος με τον οποίο μπορώ να μιλήσω από μια κουβέντα, να μου κουβεντιάσω ντόμπρα, να μου κουβεντιάσω αληθινά, είναι ο Αργύρης ο Πανταζής. Ο μόνος ο οποίος όταν τον πάρω μπορώ να μιλήσω ειλικρινά, είναι ο Χάρης ο Κορνάρος. Οι υπόλοιποι μια κοροϊδία και μισή. Μια κοροϊδία και μισή. Και λυπάμαι. Λυπάμαι για τον Μανώλη τον Λουτσέτη, για την κοροϊδία και την εξαπάτηση που κάνει στον Ήρθο. Λυπάμαι πάρα πολύ. Λυπάμαι πάρα πολύ. Το θεωρούσα φίλο μου, τον συμπαθούσα. Τον συμπαθώ. Δεν απάψω να συμπαθώ σαν άνθρωπο. Σαν άνθρωπο ο οποίος με τα κοινά δυστυχώς αδιαφορεί για το χωριό μου. Δεν θα ενδιαφέρει τίποτα για το χωριό. Λυπάμαι πάρα πολύ. Τι να πω τώρα. Έπαμε δύο αντιδημάρχους που η αρμοδιότητά τους έχει να κάνει με το ένα. Με ελάχιστα πράγματα του χωριού, ίδρυση, εποχέτευση και καθαριότητα, δεν μπορεί να πάει το χωριό μπροστά. Γιατί ο κύριος Παναζής δεν έχει υπαλλήλους στην καθαριότητα και την καθαριότητα την κάνω εγώ. Όπως την έκανα και πριν. Δεν μπορεί ο άνθρωπος, δεν το καταλαβαίνω. Ο κύριος Κορνάρος προσπαθεί, το βλέπω. Όμως οι αποφάσεις τελικές παίρνει τον Δήμαρχο. Ο οποίος Δήμαρχος δεν θέλει τον Πρόεδρο και καλά κάνει να μην το θέλει. Καθόλου δεν με ενδιαφέρει αν με θέλει ή όχι.
Το χωριό με ενδιαφέρει να θέλει. Εμένα ούτε είτε με θέλει, είτε με συμπαθεί, είτε δεν με συμπαθεί, μου είναι εντελώς αδιάφορο. Το χωριό όμως δεν έχει το δικαίωμα να με το συμπαθεί. Δεν έχει το δικαίωμα, το χωριό προσφέρει στο Δήμο, είναι από τα χωριά αυτά που πράττει ο Δήμος. Κύριε Παντελάκη, συγγνώμη, αλλά το να είσαι ας πούμε σε διαφορετική παράταξη εκλεγμένος ή σε διαφορετικό κόμμα, αυτά πιστεύετε ότι ισχύουν τη σήμερον ημέρα? Δυστυχώς ναι. Δηλαδή, δυστυχώς αν ναι, συμβαίνουν, δυστυχώς ναι, κυρία, όλα κυρία όσα καταγγέλλεται είναι ντροπή μας, διότι δεν χωρίζουμε τους ανθρώπους, ειδικά τη σήμερον ημέρα, σε πράσινους, μπλε, κόκκινους, δεν ξέρω τι άλλο, έτσι. Είναι απαράδεκτο. Γιατί δεν ξέρω που κατάσταση αυτό. Όλοι αυτοί, όλοι εμείς να γίνουμε μια γροθιά συνεργασία, να υπάρχει συνεργασία και συνεννόηση που λέτε ότι δεν υπάρχει με το Δήμαρχο. Καμία συνεργασία. Ούτε καν, δηλαδή, μιλάτε στο τηλέφωνο, αν το έχω καταλάβει. Καθόλου, δεν μιλάμε καθόλου. Έχετε προσπαθήσει να το προσεγγίσετε? Δηλαδή... Δεν θα προσπαθήσω άλλο, κύριε Δεκαράκη. Δεν θα προσπαθήσω άλλο μια μικροϊδεύει. Δηλαδή, σα τάζει, έρχομαι να τα πούμε από κοντά και δεν μπορώ να την κοροϊδεί άλλο. Αυτό εννοείται κοροϊδία, ότι κλείνετε δηλαδή, ραντεβού. Δηλαδή, δύο πράγματα έχουν υποθεί ότι θα γίνουν, τίποτα δεν γίνεται. Ξέρετε, έχουμε φτάσει σε αυτήν την κατάσταση ότι ο λαϊκισμός από την πρώτη μέρα του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχω δηλώσει ότι είμαι αντίθετο στον λογικισμό. Θέλω τον πολίτη να τον κοιτάζουμε στα μάτια. Θέλω να του λέμε τα αλήθεια. Αυτό μπορούμε, αυτό δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε, όπως μου είπε ο κ. Κορνάρος, κάποτε μου κόψανε τα δέντρα. Του λέω χάρη, γιατί δεν πήγαν παραπάνω. Μου λέει πρόεδρε, δεν είχαμε άλλα λεφτά. Το καταλαβαίνω. Τι πιο απλό, όταν άλλοι με κοροϊδεύανε. Γιατί να μην λέμε την αλήθεια? Γιατί πρέπει να κοροϊδεύουμε και να χαϊδεύουμε τα αυτιά του κόσμου? Και, ξέρετε, ο λογικισμό έχει φέρει πολλά δεινά στο κράτος, έχει φέρει πολλά δεινά στις κοινωνίες και εγώ δεν είμαι διατεθειμένος να παίξω παιχνίδι λαϊκισμών. Θα κοιτάζουμε τους πολίτες στα μάτια, κατάματα, θα λέμε αυτό μπορούμε, αυτό δεν μπορούμε. Όπως είδατε, σας είπα στην αρχή, όποιος και να ήταν δήμαρχος, είτε εγώ ήμουν, είτε ο Καλαντζάκης, είτε οποιοδήποτε άλλος, σε μια αναπληρωτικό φαινόμενο δεν μπορεί να αντιμετωπίσεις. Μπορεί να προλάβεις και με πράγματα, αλλά δεν μπορεί να αντιμετωπίσεις. Θα σου κάνει ζημιές όποιος και να είσαι δήμαρχος, όποιος και να είσαι πρωθυπουργός, όποιος και να είσαι περιφερειάρχης. Θα πρέπει λοιπόν απλά να συλλογιστούν οι υπηρεσίες με τέτοιο τρόπο να μπορέσουμε να αποφύγουμε όσο γίνεται ζημιές ή ανθρώπινες απώλειες που μπορεί να έχουμε. Δεν είμαστε εμείς, δεν είμαστε άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουμε. Δεν είμαστε άνθρωποι οι οποίοι δεν σεβόμαστε. Δεν είμαστε άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουμε το καλό αυτού του τόπου. Άρα όμως, αφού κάποιοι επιλέγουν να μας βάζουν στο περιθώριο, κανένα πρόβλημα. Εμείς θα παλέψουμε το χωριό, κυρία Δεκράκη. Και θα το παλέψουμε μέσα από μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε, θα κάνουμε και θα συνεχίζουμε να κάνουμε. Αν θέλουν, εδώ είμαστε. Όποιος θέλει να μας βοηθήσει, εδώ είμαστε. Μάλιστα. Αν δεν ήθελε το χωριό ο δήμαρχος, θα απέτρεπε, ας πούμε, και τους αντιδημάρχους που λέτε ότι έχετε καλή συνεργασία να έρχονται και να προσπαθούν, ας πούμε, γιατί αναφέρατε τον κύριο Κορνάρο και τον κύριο Πανταζή. Άρα μήπως, ας πούμε, κάτι άλλο συμβαίνει? Δεν ξέρω κυρία Ζαγκαράκη, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Δεν έχω, είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος. Είστε απογοητευμένος και θυμωμένος με όλες αυτές τις καταστάσεις που συμβαίνουν, που καταγγέλλετε? Ας ψάξω, εγώ τα λέω δημόσια, δεν έχω άλλο τρόπο να τα πω. Δεν έχω άλλο τρόπο να τα πω. Και δεν έχω άλλο τρόπο παρά μόνο να δημοσιοποιήσω. Δημοσιοποιώ τα πάντα. Δημοσιοποιώ τα πάντα. Δεν καταλαβαίνουν. Το βλέπουμε. Δεν καταλαβαίνουν ότι από αυτά που δημοσιοποιώ, το τι μου έχουν δώσει, τι κάνω εγώ για το χωριό, δεν το καταλαβαίνουν. Γιατί τα δημοσιοποιώ. Βρέστε με ένα πρόεδρο σε όλο το Δήμο που δημοσιοποιεί τι πληρώνει κάθε μήνα και ό,τι μπορείτε πληρώνει κάτι ή όποτε εισπράττει κάτι. Εγώ το κάνω. Και δεν το κάνω τυχαία. Το κάνω γιατί θέλω αφενός να διδάξουμε διαφάνεια, δεν την πιστεύουμε μόνο, να τη διδάσκουμε κιόλας. Θα πρέπει οι πολίτες να ξέρουν που πάει το τελευταίο ευρώ που εισπράττει, που μας δίνει. Ναι, που πάει και το ένα ευρώ, να υπάρχει διαφάνεια. Διαφάνεια. Έτσι, να υπάρχει διαφάνεια. Λοιπόν, δεν το καταλαβαίνουν ότι έχουν δώσει 1528 ευρώ και εγώ έχω δώσει όλο το χρόνο πάνω από 6-7 χιλιάρικα. Δεν το καταλαβαίνουν. Μάλιστα. Είναι μια ευκαιρία τώρα, αφού έχουμε και πλεόνασμα, όπως μας είπε και ο αντιδήμαρχος, ο κ. Φραγκούλης, προχθές οικονομικών. Τα πάμε καλά οικονομικά, να δώσουν περισσότερη σημασία στα χωριά. Ξέρετε πώς βγαίνει το πλεόνασμα, κύριε Δεκαράκη?
Το πλέον, επειδή μιλάτε σαν οικονομολόγο. Πλεόνασμα σημαίνει έσοδα μείον κόστος. Yeah. Αν τα έσοδα, αν έχεις 100 ευρώ έσοδα και το κόστος σου είναι 80, έχεις 20 ευρώ πλεόνασμα. Εάν όμως από το κόστος, στο κόστος δεν προσθέσεις προμήθειες υλικών, αφήνεις τα φώτα και είναι όλα καμένα, αφήνεις τα χωριά και δεν τους δίνεις λεφτά, και αν πάμε στο πραγματικό κόστος, το οποίο δεν είναι 80 αλλά είναι 180, τότε δεν μιλάμε για πραγματικό πλεόνασμα, μιλάμε για έλλειμμα 80. Άρα, να το ξεκαθαρίσουμε, δηλαδή, πώς βγάζουμε τα αποτελέσματα και πώς, όταν μιλάμε για πλεόνασμα ή όχι, πώς προκύπτει το πλεόνασμα και πότε έχουμε έλλειμμα. Γιατί δεν είναι έτσι απλό το να βγαίνουμε και να λέμε έχουμε πλεόνασμα. Πλεόνασμα έχουμε όταν ανταποκριθούμε σε όλες τις υποχρεώσεις των πολιτών που έχουν ή τουλάχιστον στις περισσότερες και μας μείνανε και χρήματα. Μα τότε έχουμε πλεόνασμα. Όχι επειδή εισπράξαμε ίσως παραπάνω, αφού δεν ανταποκρινόμαστε στα αιτήματα των πολιτών. Δεν ανταποκρινόμαστε στα αιτήματα των χωριών. Τι πλεόνασμα έχουμε. Δηλαδή, 1528 ευρώ έχει ανάγκη το Μύρτος για να συντηρηθεί. Να δώσουν λοιπόν στα χωριά, ανάλογα με τις ανάγκες τους, αυτά που δικαιούνται, να δούμε τι πλεόνασμα έχει. Μάλιστα. Τι να πω τώρα, είμαι και σε αμηχανία με το χυμαρόδι σας λόγο, κύριε Παντελάκη. Έτσι, δεν είναι τέτοια, θέμα χυμαρόδι λόγο, κύριε Παντελάκη. Είναι θέμα απογοήτευση. Σας παρακαλώ που πιστέψτε το. Είμαι απογοητευμένος εντελώς. Είναι στιγμές που θέλω να υποβάλω παρέτηση, φύγω. Είναι πάρα πολλές φορές περνάει από το μυαλό μου να παρετήσω. Πολλές φορές περνάει από το μυαλό μου, γιατί βλέπω ότι δεν σέβεται το χωριό μου και εγώ ανακατέθηκα στο Μύρτος, γιατί εδώ ήθελα να κλείσω την πολιτική μου καριέρα, γιατί εδώ ξεκίνησα 22 χρονών. Έχω ένα πάθος με το χωριό, παρότι δεν κατάγομαι εδώ. Έχω ένα πάθος με το χωριό, δεν πέστε το σωστό, λάθος το έχω. Έχω ένα πάθος με τα κοινά, νομίζω βγαίνει, το καταλαβαίνει ο κόσμος αν εγώ ανακατεύομαι για τον εαυτό μου, αν ανακατεύομαι για το χωριό και τα κοινά, για ποιο λόγο ανακατεύομαι. Όμως θα ήθελα, τι ζητώ, βοήθεια. Δώστε μου 1000 ευρώ, θα τα κάνω τα 1000 ευρώ, 5000 εγώ. Θα βρω βοηθήσει στο χωριό. Αλλά θέλω βοήθεια, όχι εγκατάλειψη. Εδώ αισθάνομαι εγκατελειμμένος. Έτσι αισθάνομαι. Μάλιστα. Έτσι αισθάνομαι. Έτσι αισθάνομαι. Λοιπόν... Αυτό λοιπόν η πικρία. Να. Η πικρία βγάζει αυτό το. Δεν ξέρω αν είναι χυμαρότη ο λόγο. Δεν έχω καμία πρόθεση να γίνω χύμαρο εναντίον κανενό. Πρόθεση έχω να συνεργαστώ και να κάνουμε δουλειά για το χωριό μας. Αλλά διαπιστώνομαι, ξέρετε, η πολιτική είναι μια ερωτική σχέση. Είναι μια ερωτική σχέση που ο ένας αισθάνεται ή διαισθάνεται την αγάπη ή το μέσος του άλλου. Επιτρέψτε μου και την τέχνη αυτή, την γνωρίζω πολύ καλά και αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μίσος και όχι σχέση αγάπης μεταξύ του κέντρου και της περιφέρειας. Μάλιστα. Ξέρω ότι πολλές φορές έχετε πάει και έχετε βρεθεί και σε δημοτικά συμβούλια, κύριε Παντελάκη, απευθύνετε έτσι και ρωτάτε και ζητάτε, δηλαδή είστε από τους προέδρους που ενδιαφέρεστε, πάτε πολλές φορές στα δημοτικά συμβούλια εδώ. Έχετε συνεργασία, θέλω να ρωτήσω, με τους υπόλοιπους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων, των τοπικών μας διαμερισμάτων, και λέτε αυτό ότι είμαι ρηγμένος εγώ, γιατί πώς μοιράζονται κάποια χρήματα. Κυρία Ζεγαράκη, ναι. Πέρυσι, με δική μου πρωτοβουλία, και θα το παραλάβω μάλιστα εντός των προσωπικών ημερών, ζήτησα από τους προέδρους να βρεθούμε να κουβεντιάσουμε. Βρεθήκαμε. Νομίζω 8 από τις 8-9, δεν θυμάμαι πόσοι, και όσοι δεν ήρθαν μας στείλανε μήνυμα ότι συμφωνούν μαζί μας, γιατί για κάποιο λόγο κάπου ήταν κάποιοι. Με εξαιρετήσανε να ζητήσω ραντεβού από τον Δήμαρχο να μιλήσουμε για τα προβλήματα που. Αυτά που του βάλαμε. Το ζήτησα το ραντεβού. Ουδέποτε μας δέχτηκε. Ουδέποτε μας δέχτηκε. Από τον Νοέμβριο πέρυσι. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε λοιπόν πώς βλέπουν τους προέδρους και πώς εκλαμβάνεται την υποχρέωσή τους απέναντι στους προέδρους. Είναι ένα ζητούμενο. Είναι μια πικρία λοιπόν. Θα ξαναβρεθούμε. Εντός των προσεχών ημερών θα ζητήσω πάλι να ξαναβρεθούμε οι προέδροι, να ξανακουβεντιάσουμε. Δεν είναι θέμα. Εκπροσωπούμε το μισό πληθυσμό του Δήμου. Και όλοι μας, πέρα από τα χωριά μας, πέρα από τον πληθυσμό που εκπροσωπούμε στα χωριά, εκπροσωπούμε και τη μισή Ιεράπετρα. Η μισή μας κάτοικοι μένουν στην Ιεράπετρα. Έχουν περιουσίες στην πόλη μέσα.
Δηλαδή δεν είναι μόνο τα χωριά. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δηλαδή το Μύρτος, όλο το Μύρτος έχει θέσει ένα στο κορμό στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν σημαίνει το διαφορούμε για την πόλη. Να. Δεν είναι διαφορούμε. Τα καταλαβαίνουμε όλα. Δεν ξέρω, κάποιοι δεν θέλουν να καταλάβουν. Δεν ξέρω, κύριε Δεκαρακή, είμαι εντελώς απογοητευμένος. Εντελώς απογοητευμένος. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτούς τους ανθρώπους που έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πάθος με το κοινά και που παλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ, φροντίζουν να τον απογοητεύσουν, να τον κάνουν να μην. Ουσιαστικά τι μου ζητούν να κάνω. Μου ζητούν να βγω και να πω ότι κοιτάξτε, δείτε, εγώ το χωριό μου θα το συντηρώ με ό,τι μου δίνετε. Αυτό θέλω να κάνω. Να αφήσω το χωριό να συντηρηθεί με 1528 ευρώ. Yeah. Αυτό μου ζητούν να κάνω τέτοια δήλωση και να ακολουθήσω τη συντήρηση του χωριού με βάση αυτά που μου δίνουν. Να δείτε το Μύρτος που θα πει πώς θα γίνει. Δεν θα το κάνω. Ξέρουν ότι δεν θα το κάνω. Mm-hmm. Αλλά είναι μια πικρία. Υπάρχει πικρία. Πάω στα δημοτικά συμβούλια, όπως είπατε, πήγαινα. Δήλωσα προχθές ότι δεν θα ξαναπάω. Δεν μπορεί. Αισθάνομαι ότι δεν υπάρχει, δηλαδή τοποθετούμε, παίρνω απάντηση στην οποία διαφωνώ, δεν μπορώ να έχω το λόγο να απαντήσω. Δεν μπορώ να έχω το λόγο, δηλαδή η δημοκρατία απαιτεί διάλογο. Διάλογο σημαίνει ότι ναι, τοποθετούμε, μου απαντάς, αλλά πρέπει να ξανά έχω το δικαίωμα να σου, ναι. Εφόσον διαφωνώ, να σου απαντήσω. Mm-hmm. Δεν έχω τέτοιο περιθώριο, οπότε δεν θα υποβάλω άλλες ερωτήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν θα ξαναπάω παρά μόνο όταν έχει θέμα που να αφορά το Μύρτος. Άρα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αμφιβάλλω θα μπει όλη τα υπόλοιπο χρονικό διάστημα που μένει, άρα δύσκολο θα ξαναπαραβρεθώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν θέλουν, δεν μας θέλουν, οπότε θα τους κάνουμε τη χάρη να φύγουμε εντελώς από το Δημοτικό Συμβούλιο, να μην μας βλέπουν και συγχύζονται, να μην ταλαιπωρούνται κιόλας, να είναι πιο ήρεμοι, να μπορεί να αποφασίζουμε πιο καθαρό το πνεύμα του και να είναι πιο νυφάλιοι να καθαρίζουν να αποφασίζουν για το παιδί του χωριού. Γιατί μάλλον συγχύζονται να ζουν. Τι να πω. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ότι κύριε Παντελάκη θα υπάρξει η εκπομπή έτσι όπως βγήκε αυθόρμητα ο λόγος σας να γίνει αφορμή για να φτιάξουν οι σχέσεις. Ξέρετε πολύ καλά ότι είμαι από αυτές που προσπαθούν να ενώσουν και όχι να διχάσουν. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι αυτό. Θα είναι μια αρχή για να συζητήσετε πραγματικά για τα προβλήματα των διαμερισμάτων, των δημοτικών διαμερισμάτων, όχι μόνο του Μύρτους. Η Παχιάμος έχει προβλήματα, το κάτω χωριό έχει προβλήματα, το Καβούς έχει τα δικά του ζητήματα, δηλαδή όλα τα χωριά έχουν πρόβλημα. Ας ελπίσουμε ότι θα ξεκινήσει μια ουσιαστική συζήτηση, έτσι, και να ζητήσει να έρθει ο Δήμαρχος εκεί, να σας ακούσει, όχι να απαντήσει. Έκανα λαϊκή συνέλευση, κύριε Δεκαράκη, δεν ήρθε. Έκανα λαϊκή συνέλευση, δεν ήρθε. Μπορεί να το έχει επιλέξει, ήρθαν αντιδήμαρχοι. Εγώ διαπίστωσα με το τεχνικό πρόγραμμα που καταθέσανε ότι τίποτα δεν ακούσαν οι αντιδήμαρχοι, γιατί ο κόσμος υπέβαλε και η κοινότητα αρκετά αιτήματα. Κανένα δεν συμπεριλήφθη, κανένα έργο δεν συμπεριλήφθη στο τεχνικό πρόγραμμα. Κυρία Δεγράκη, ακούστε, είναι διαφορετική η φιλοσοφία μας όσον αφορά τη διοίκηση. Τα μοντέλα διοίκησης είναι το αυταρχικό, αυτό διδάσκω τουλάχιστον εδώ, το αυταρχικό, το δημοκρατικό και το αξιοδοτικό μοντέλο. Στο αυταρχικό μοντέλο αποφασίζω εγώ και δεν ακούω κανέναν άλλο. Εμένα τέτοιο μοντέλο δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να δεχτώ και να συμβαστώ. Το μοντέλο το οποίο χρειάζεται να διοικήσει και αυτό τουλάχιστον εφαρμόζω εγώ 35 χρόνια που διοικώ, είναι το δημοκρατικό μοντέλο. Δημοκρατικό μοντέλο σημαίνει ακούμε, συνεργαζόμαστε, ακούμε τις απόψεις των άλλων. Εάν η άποψη του άλλου είναι σωστότερη, ακολουθώ την άποψη του άλλου. Δεν είναι λάθος, είναι το μοντέλο το οποίο χρειάζεται κάθε μορφή που χρειάζεται διοίκηση, είτε δήμος λέγεται αυτός, είτε περιφέρεια λέγεται αυτός, είτε κοινότητα λέγεται αυτή, είτε οτιδήποτε. Είναι δημοκρατικός τρόπος, δημοκρατικό μοντέλο. Υπάρχει το αξιοδοτικό μοντέλο, το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει στον Δήμο, εξοδοτώντας, μεταφέροντας αρμοδιότητες στους αντιδημάρχους. Mm-hmm. Όπως διαπιστώνω, δεν είμαι σίγουρος αν οι αντιδήμαρχοι τις αρμοδιότητες που έχουν και τη δυνατότητα να τις πάρουν μέχρι τέλους. Δεν ξέρω. Αυτό, δηλαδή, δεν ξέρω αν το εξοδοτικό μοντέλο που κανονικά θα
μπορούσε να λειτουργήσει μεταφέροντας εξωτερικούς δημάρχους να κάνουν ελευκό. Δεν ξέρω αν έχουν το ελευκό το δικαίωμα να το κάνουν. Αυτό όμως προβλέπει η δημοκρατία και αυτό προβλέπει ο τρόπος. Αυτό χρειάζεται ένας Δήμος να λειτουργήσει ή μια περιφέρεια. Δημοκρατία χρειάζεται συνεργασία. Χρειάζεται διάλογος και διάλογος δεν γίνεται με κλειστά τηλέφωνα. Και μην μου πούνε ότι ξέρω το τηλέφωνο του, δεν του πάρω και δεν γιατί του παίρνω. Γνωρίζουν γιατί του παίρνω. Κυρία Νταγκαράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία. Συγγνώμη αν λίγο ξέφυγα σε φωνή. Είναι γεγονός ότι δεν είμαι ενθουσιασμένος. Θα ήθελα αλλιώς τα πράγματα. Θα μου πούνε κύριοι, θα το θέλουν αλλιώς, αλλά είναι οικονομική κρίση. Τις ικανότητες του κανείς τις δείχνει στις οικονομικές κρίσεις. Όταν γίνονται όλα τα πράγματα απλά, τότε όλοι θα μπορούμε να κάνουμε καλύτερα. Τώρα δείχνουμε τις ικανότητες μας και εδώ θα έρθει η ώρα παραπέρα να ξανακούν πολλά πράγματα. Μάλιστα. Τι να πω. Ξαναλέω, κλείνοντας, πριν σας ευχαριστήσω ότι ήταν αυθόρμητη η συζήτηση. Δεν ήταν στημένη, δηλαδή, θέλω να πω. Καθόλου στημένη, καθόλου στημένη. Και εξού και η αμηχανία μου, δεν περίμενα έτσι όλη αυτή την τοποθέτηση. Και ξαναλέω, κλείνοντας, ελπίζω να φτιάξουν τα πράγματα, να ακουστεί η φωνή σας, να μην το πάρουν στραβά αυτό από το Δήμο, δήμαρχος ας πούμε, και να έρθει κοντά σας και να βρεθείτε να πείτε, έλα εδώ βρε παιδί μου, ποια είναι τα θέματα σου, πού μπορώ να βοηθήσω, τι μπορούμε να κάνουμε, να υπάρξει μια τέτοια είδους συζήτηση, ελπίζω. Και όχι αυτός είναι πράσινος, μπλε, κόκκινος, ας πούμε. Αυτά δεν παίζουν πλέον στην εποχή μας. Δεν έχω πλέον, ούτε εγώ δεν ξέρω πλέον πίσω. Παρόλο που μπορεί να υπάρξει, ας πούμε, μια διαφορετική φιλοσοφία πολιτική, αυτά δεν πρέπει να μας χωρίζουν όμως. Να είστε καλά, Πρόεδρε. Πάντα δυνατός και... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε δυνατότητα. Τέτοιους ενεργούς ανθρώπους θέλουμε. Αν στενοχωρήσαμε κάποιους, ζητούμε την κατανόησή τους. Είμαστε λίγο στενοχωρημένοι κι εμείς. Έχουμε την ευθύνη ενός χωριού, άλλοι έχουν όλο του Δήμου. Καταλαβαίνουμε όλα. Αλλά είναι αρνημένα πράγματα που πρέπει να μας δώσουμε να καταλάβουμε πιο καλά, γιατί μάλλον δεν καταλαβαίνουμε όσο πρέπει να καταλάβουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Παντελάκη. Καλημέρα να έχετε. Καλημέρα. Να είστε καλά. Γεια σας. Είστε καλά. Γεια σας. Είστε καλά. Γεια σας. Είστε καλά. Γεια σας.